Οι οδοντίατροι θα καθορίζουν και επίσημα ποιοι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test το πολύ 48 ώρες πριν από την επίσκεψή τους στο οδοντιατρίο. Αυτό αναφέρεται στο ΦΕΚ με τα νέα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου στα δημόσια και ιδιωτικά οδοντιατρικά ιατρεία της χώρας. Μετά από συνάντηση λοιπόν που είχε το Προεδρείο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας με την ηγεσία του Υπουργείου, πήραμε κάποιες προφορικές βεβαιώσεις πως θα το ξαναδούμε το θέμα και εν τέλει χθες βγήκε και από σήμερα το πρωί βγήκε ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ισχύει από σήμερα και το οποίο λέει τα εξής. Πλέον, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, με ισχύ από την προσεχή Δευτέρα 27 του μηνός, ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση rapid test εντός 48 ώρων πριν την εξέταση. Ο τρόπος εφαρμογής του παρόντος εξειδικεύεται αντιστοίχως από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Πως όλοι οι ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται στα οδοντιατρία και πρόκειται το να κάνουν κάποια θεραπεία η οποία παράγει αερόλυμα, πρέπει να κάνουν ένα rapid test. Στη συνέχεια όμως λέει πως αυτός ο τρόπος για την εξειδίκευση του παραπάνω μέτρου έχουμε τις οδηγίες από την Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η οποία έρχεται εδώ πέρα και συμπληρώνει ότι για τους εμβολιασμένους δεν χρειάζεται κάποιος έλεγχος πλέον κατά την προσέρευση στον οδοντίατρο, αλλά για τους ανεμβολίαστους πρέπει να έχουν rapid test 48 ώρων όταν πρόκειται να γίνει κάποια θεραπεία η οποία παράγει αερόλυμα. Κάτι που δεν θα ισχύει για τα έκτακτα περιστατικά. Αυτό δεν ισχύει όταν έχουμε ένα περιστατικό που είναι έκτακτο, δηλαδή επίγον. Έρχεται κάποιος ασθενής με πόνο εκείνη την ώρα, δεν μπορούμε να τον ζητήσουμε και δεν έχουμε την υποχρέωση να τον ζητήσουμε rapid test. Κατά τη γνώμη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Σερών, δεν θα πρέπει να υπήρχε καμία διάκριση ανάμεσα στους εμβολιασμένους και στους μη εμβολιασμένους. Και αυτό γιατί εμείς βλέπουμε όλους τους ασθενείς μας ως δυνητικά φορείς μεταδοτικών παθήσεων. Οπότε και έχουμε πάρει όλα τα μέτρα των τελευταίων 1,5 χρόνο για τη μείωση της διασποράς μέσα στα ιατρεία. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ισχύει είναι για τους ανεμβολίαστους πρέπει να κάνουν rapid test όταν θα κάνουν κάποια θεραπεία η οποία παράγει αερόλυμα. Αν έρθουν για την εξέτασή τους, δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος προδιαγνωστικός έλεγχος. Αλλά και οι σύνοδοι που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προσκομίζουν αποτέλεσμα του rapid test και για τα παιδιά θα ισχύει το αποτέλεσμα του self-test με το οποίο προσέρχονται στο σχολείο τους. Και για τους συνοδούς, το οποίο έχει επίσης σημασία, οι οποίοι αν έχουν εμβολιαστεί δεν χρειάζεται το να κάνουν κάποια άλλη ενέργεια πριν την προσέλευση στο οδοντιατρίο. Για τους μη εμβολιασμένους πρέπει να έχουν επίσης rapid test. Για τα παιδιά, αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι τα παιδιά μπορούν να προσέρχονται κανονικά στον οδοντίατρο με το self-test το οποίο κάνουν στα σχολεία τους.